Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή εβδομάδα. Απόψε είναι Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου, και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Αρτσάνα Θράκης. Να περάσουμε στην πρώτη είδηση της ημέρας, η οποία σχετίζεται με την τύχη των εργαζομένων στη Σέλμαν. Στις 5 Σεπτεμβρίου έλαβε χώρα για πρώτη φορά μετά από την απόφαση της πτώχευσης εταιρείας Σέλμαν, η συνέλευση των πιστωτών της πτώχευσης, παρουσία όλων των ενδιαφερομένων, προκειμένου να οριστεί μια τριμελής επιτροπή. Να γίνει καταγραφή όλης της περιουσίας ώστε να ρυθμιστούν οι οφειλές και να λάβει χώρα η εκποίηση της περιουσίας. Για πρώτη φορά στις 5 Σεπτεμβρίου έλαβε χώρα μετά από απόφαση της στόχευσης της εταιρείας Σέλμαν η συνέλευση των πιστωτών της στόχευσης παρουσία όλων των ενδιαφερομένων προκειμένου να οριστεί μια τριμελής επιτροπή για να γίνει καταγραφή όλης της περιουσίας της Σέλμαν έτσι ώστε να ρυθμιστούν οι οφειλές και να λάβει χώρα η εκποίηση της περιουσίας της. Η συνέλευση των πιστωτών της πτώχευσης, δηλαδή όλων αυτών των ανθρώπων, είτε είναι εργαζόμενοι, είτε είναι εταιρείες οι οποίες έχουν να λαμβάνουν χρήματα από τις συναλλαγές τους με την εταιρεία Σέλμαν, προκειμένου να οριστεί μια επιτροπή, τριμελής επιτροπή, από τους πιστωτές, καθώς επίσης βέβαια στην επιτροπή αυτή θα μετέχει και ο σύνδικος της πτώχευσης, ο κύριος Μπούρμπος, προκειμένου να γίνει η καταγραφή όλης της περιουσίας της εταιρείας Σέλμαν αφενός και αφετέρου αφού καταγραφούν όλα τα περιουσιακά στοιχεία μετά να γίνουν οι επαληθεύσεις, δηλαδή τα χρήματα τα οποία έχει ο καθένας να λαμβάνει από την εταιρεία η οποία πτώχευσε θα πρέπει να διασταυρωθεί αν είναι ακριβές το ποσό το οποίο οφείλει η εταιρεία σε κάθε έναν από τους πιστωτές της και από εκεί και πέρα βέβαια να συνεχίσει η εκποίηση της περιουσίας της. Θεωρώ ότι για την περιοχή μας ένα εργοστάσιο όπως αυτό της Σέλμαν είναι εξαιρετικά σημαντικός πυλώνας, θα έλεγα εγώ, ανάπτυξης, εάν προσεχθεί ιδιαίτερα έστω και στη φάση αυτή της πτώχευσης. Τι εννοώ, ότι εκδηλώθηκε και εκδηλώθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, θα έλεγα, και από το σύνδικο της πτώχευσης, το ενδιαφέρον, εάν τελικώς υπάρξει κάποιος επενδυτής ο οποίος θέλει να αγοράσει το εργοστάσιο της Σέλμαν στην Κομοτηνή, ότι με πολύ ευνοϊκό τρόπο θα μπορούσε αυτό να γίνει δεκτό τόσο από το σύνδικο όσο και από τον εισηγητή δικαστή της πτώχευσης. Κομβικά θα έλεγα ότι 93 άνθρωποι οι οποίοι παραστάθηκαν διεμού στο δικαστήριο επιθυμούν καταρχήν την διασφάλιση ότι η εργασία τους όλα αυτά τα χρόνια δεν θα πάει στράφη. Υπάρχει ένα μέγιστο ενδιαφέρον όλων των εργαζομένων αυτή τη στιγμή, αλλά θα έλεγα και των υπολείπων πιστωτών της εταιρείας Σέλμαν, η εταιρεία αυτή να πουληθεί, μάλλον το εργοστάσιο της εταιρείας αυτής που βρίσκεται στην Κομοτηνή, μια και είναι, δεν έχει απαξιωθεί πλήρως ακόμη, να μπορέσει να περάσει σε άλλα χέρια, ώστε να δημιουργηθεί και μια ανάπτυξη, θα έλεγα, μια αφετηρία ανάπτυξη στη δική μας βιομηχανική περιοχή, μια και τα κουφάρια τα οποία βρίσκονται εκεί, νομίζω ότι καταδεικνύουν ότι δεν πάμε καλά. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα στην ανάπτυξη, και η ψυχολογία η οποία τίθεται τελικά, αφού δεν υπάρχουν επενδύσεις, είναι ότι είναι μια χαμένη υπόθεση. Στην εταιρεία Σέλμαν όμως και στην τεχνογνωσία που αυτή παράγει με το έμψυχο δυναμικό το οποίο απασχολείται μέχρι τώρα εκεί, είναι, θα έλεγα, μια μεγάλη ευκαιρία για αυτούς οι οποίοι ενδιαφέρονται να έχουν ανάπτυξη ή τουλάχιστον να επενδύσουν σε μια περιοχή που μπορεί να τους δώσει κέρδη. Αυτό λοιπόν αποτέλεσε ένα μεγάλο αντικείμενο συζήτησης στο περιθώριο της συνέλευσης πιστωτών και θεωρώ ότι είναι δική μου υποχρέωση ως πληρεξουσίου δικηγόρου του Σωματείου Εργαζομένων να δηλώσω δημοσίως ότι οι εργαζόμενοι, ακόμη και σε αυτή τη φάση που βρίσκονται σήμερα, επιθυμούν διακαώς να διασφαλίσουν την ύπαρξη του εργοστασίου με την αλλαγή, θα έλεγα, του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της. Η μέρηδα με θέμα το νέο λύκειο πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Ιδρύματος Παπα-Νικολάου. Εκεί έγιναν προτάσεις, αλλά και καταγράφησαν τα θετικά και αρνητικά αυτού του εγχειρήματος, στοιχείο που θα διαφανεί στην πράξη κατά την επόμενη χρονιά. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία, του Συλλόγου των Φροντιστών της.
Στην αίθουσα του Ιδρύματος Παπα-Νικολάου πραγματοποιήθηκε η μερίδα με θέμα το νέο λύκειο, που υπόθηκαν τα θετικά και τα αρνητικά αυτού του εγχειρήματος, κάτι που θα φανεί στην πράξη την επόμενη χρονιά, μια ημερίδα που διοργάνωσε ο Σύλλογος Φροντιστών Θράκης. Παρόμοιες έγιναν σε όλη τη Θράκη, μία στην Ορεστιάδα και στην Αλεξανδρούπολη εχθές, μία στην Ξάνθη σήμερα το πρωί και σήμερα το απόγευμα στην Κομοτηνή. Λύθηκε σε μεγάλο ποσοστό το πρόβλημα με τον καθαρισμό των οικισμών, παρά τις δεσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο το καλοκαίρι. Στο μεταξύ, μέχρι το τέλος του 2014 θα επιληθεί το πρόβλημα του φωτισμού στις δύο εξόδους της Κομοτηνής, ενώ θα επιστρέψει στο φυσικό του χώρο την ερχόμενη εβδομάδα το βάρθρο του τροχονόμου μετά από την συντήρηση που πραγματοποιήθηκε. Το πρόβλημα με τον καθαρισμό των οικισμών του Δήμου Κομοτηνής λύθηκε σε μεγάλο ποσοστό παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο το καλοκαίρι. Με την κακοκαιρία ήμασταν σε πολύ καλό βαθμό στους οικισμούς. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Και αυτό το, εφόσον ξέραμε και το μετεωρολογικό δελτίο, ξέραμε να επεμβούμε αμέσως πριν ακόμα μας πιάσουν οι βροχές κτλ. Να καθαρίσουμε τα φρεάδια και να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Αλλά και την ώρα που έπιασαν οι βροχές, τα συνεργεία ήταν έξω και καθάριζαν και τα φρεάτια με τις σκούπες που έχουμε, αλλά και τους δρόμους. Γι' αυτό δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Στο μεταξύ, μέχρι τέλος του 2014 θα λυθεί το πρόβλημα του φωτισμού στις δύο εξόδους της Κομοτηνής. Για το φωτισμό της πόλης βλέπουμε ότι δεν είναι επαρκής ο φωτισμός. Υπάρχουν κάποια προγράμματα που θα τρέξουν αμέσως στην επόμενη χρονιά, το 2015 και τέλος του 2014. Θα κοιτάξουμε να αλλάξουμε και το φωτισμό της είσοδος της πόλης, να το κάνουμε και αυτό όπως μπαίνει στην είσοδο και αμέσως μετά τη γέφυρα να αλλάξει ο φωτισμός. Είναι μέσα στα προγράμματά μας. Πιστεύω ότι μέχρι το 2015 θα τον έχουμε υλοποιήσει. Στο φυσικό του περιβάλλον και στο συγκεκριμένο χώρο θα επιστρέψει την ερχόμενη εβδομάδα το βάθρο του τροχονόμου μετά από συντήρηση που έγινε. Είμαστε σε ευχάριστη θέση να πούμε στον κόσμο ότι το βάθρο του τροχονόμου θα ξαναπάει στη θέση του. Έχουμε έρθει σε συνεννόηση με την αστυνομία, το έχουμε πάρει, αυτή τη στιγμή το συντηρούμε. Θα το τοποθετήσουμε όμορφα και ωραία πάλι στο χώρο που βρισκόταν. Μιλάμε την επόμενη. Πρόγραμμα επιμόρφωσης δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν στον νομό Ροδόπης θα υλοποιήσει το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ σε συνεργασία με το Κοινωνικό Πολύκεντρο. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 70 ωρών εκπαίδευσης που θα υλοποιηθεί από τον Οκτώβριο του 2014 έως τον Ιούνιο του 2015. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο Κοινωνικό Πολύκεντρο μέχρι και τις 25 Σεπτεμβρίου. Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ σε συνεργασία με το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΔΗ θα υλοποιήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν στον νομό Ροδόπης, ένα πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 70 ώρων εκπαίδευσης που θα υλοποιηθεί από τον Οκτώβριο του 2014 έως τον Ιούνιο του 2015. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο Κοινωνικό Πολύκεντρο μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου, που είναι και η καταληκτική ημερομηνία. Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ σε συνεργασία με το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΔΗ θα διοργανώσουν ένα σεμινάριο για δημοσίους υπαλλήλους με θέμα διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες των υπαλλήλων. Θα τους βοηθήσει να ενισχύσουν την δουλειά τους. Το σεμινάριο θα είναι διάρκειας 70 ωρών και θα υλοποιηθεί από τον Οκτώβριο και έως τον Ιούνιο. Οι συνάδελφοι δημόσιοι υπάλληλοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να μπουν στο site του Κοινωνικού Πολύκεντρου και να στείλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά. Υπάρχουν μέσα σε έγγραφο το οποίο έχουμε στείλει στις υπηρεσίες. Μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου είναι η καταληκτική και οριστική ημερομηνία. Επίσης θα πρέπει να στείλουν και με την αλληλογραφία μέσω ταχυδρομείου, όχι με fax, όχι με email, αλλά μέσω ταχυδρομείου, να στείλουν την αίτησή τους. Θα δουν λεπτομέρειες μέσα στο site του Κοινωνικού Πολύκεντρου. Το σεμινάριο αυτό είναι μόριο δοτούμενο, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1592 του 2004, και θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτό θα προσμετρήσει και στα προσόντα τους όταν θα προκύψει η ανάλογη αξιολόγησή τους για την αναβάθμισή τους. Έτσι λοιπόν θέλουμε να πιστεύουμε ότι και με το σεμινάριο αυτό, όπως και με το προηγούμενο που υλοποιήσαμε και τελείωσε τον Ιούνιο, βοηθήσαμε, άλλωστε από την αξιολόγηση του σεμιναρίου φάνηκε από τους επιμορφούμενους ότι πραγματικά ωφελήθηκαν και σε προσωπικό αλλά και σε υπηρεσιακό επίπεδο. Επομένως, θα λέγαμε και το τωρινό σεμινάριο, το οποίο είναι επιλεγμένο και ουσιαστικό,
θα βοηθήσει στη λειτουργία των, και των υπαλλήλων σε προσωπικό αλλά και σε υπηρεσιακό επίπεδο να βοηθήσουν περισσότερο για την επίλυση θεμάτων της υπηρεσίας τους προς όφελος του πολίτη. Πρόθεσή μας είναι να συνεχίσουμε αυτά τα σεμινάρια και μάλιστα να αυξήσουμε και τον αριθμό των συμμετεχόντων, ούτως ώστε μια μεγάλη γκάμα υπαλλήλων να βοηθηθεί και οι ίδιοι να γίνουν πολλαπλασιαστές στις υπηρεσίες τους, ούτως ώστε να ωφεληθούν οι υπηρεσίες αλλά και ο πολίτης. Στις 19, 20 και 21 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στα Καλάβρητα η νέα Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, προκειμένου να συζητηθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος και ειδικότερα το θέμα με τον φόρο προστιθέμενης αξίας, ο οποίος, όπως τόνισε ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, Γιώργος Κυμπαρίβης, είναι καθαρά ένα εισπρακτικό μέτρο που πλήττει τους δικηγόρους. Στη νέα Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων όλης της χώρας, που θα πραγματοποιηθεί το τρίμηνο 19, 20 και 21 Σεπτεμβρίου στα Καλάβρητα, θα συζητηθούν προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος και ειδικότερα το θέμα με το ΦΠΑ, ο οποίος, όπως τόνισε ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, Γιώργος Κυμπαρίδης, είναι καθαρά ένα εισπρακτικό μέτρο που πλήττει τους δικηγόρους. Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, μετά από απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία ελήφθη μόλις τις προηγούμενες ημέρες, θα συνέλθει στα Καλάβρητα στις 19, 20 και 21 του Σεπτέμβρη, προκειμένου πλέον κομβικά να τεθούν ζητήματα τα οποία αφορούν όχι μόνο σε τεχνιακά, θα έλεγα εγώ, τον κλάδο των δικηγόρων, αλλά και γενικότερα όλους τους πολίτες αυτής της χώρας. Μια και τα ζητήματα τα οποία τίθενται, πέρα από τα εντελώς, θα έλεγα, επιστημονικά που αφορούν τον κώδικα ποινικής δικονομίας, τον ποινικό κώδικα, τον κώδικα πολιτικής δικονομίας, έρχονται σοβαρές αλλαγές στον τρόπο απονομής της δικαιοσύνης, στα πλαίσια του πνεύματος της επιτάχυσή της. Αυτό βέβαια δεν παρέχει τα εχέγγυα αξιοπιστίας έτσι όπως τουλάχιστον γίνεται, διότι ένα πολύ μεγάλο έργο όπως είναι οι κώδικες αυτή τη στιγμή και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η δικαιοσύνη, θα έλεγα εγώ ότι θα πρέπει να έχει και τον ικανό χρόνο για να μπορέσει να τύχει της ανάλογης επεξεργασίας. Εν πάση περιπτώσει όμως, οι δικηγόροι και γενικότερα ο δικηγορικός κόσμος δεν αρνείται την επιτάχυνση, ίσα-ίσα την επιδιώκει. Το ζήτημα που για μας προκύπτει κάθε φορά είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτή να παράγει δικαιοσύνη. Και όταν παράγεται δικαιοσύνη, νομίζω ότι μπορούμε όλοι μας να ξεπεράσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει στα διαδικαστικά ζητήματα. Πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο θεωρώ ότι αφορά όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, ιδιαίτερα δε τον κλάδο των επιστημόνων, είναι αυτό της επιβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, μια και από την πρακτική, δηλαδή στους δικηγόρους, ο φόρος προστιθέμενης αξίας έχει εφαρμοστεί από το 2010 και μετά. Είναι ένα εισπρακτικό καθαρά μέτρο, το οποίο δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτό το οποίο ισχύει στο ελεύθερο εμπόριο. Μια και οι δικηγόροι ως επαγγελματίες δεν μπορούν να συμψηφίσουν το ΦΠΑ τους με καμία τους δαπάνη. Η μοναδική ίσως δαπάνη που θα μπορούσε να δικαιολογηθεί ο συμψηφισμός του ΦΠΑ είναι η αγορά χαρτιού ή η αγορά κάποιου υπολογιστή, η οποία βέβαια δεν μπορεί να συμβαίνει σε καθημερινή βάση. Άρα λοιπόν η απόδοση ενός τέτοιου φόρου είναι καθαρά εισπρακτικό μέτρο, είναι καθαρός φόρος, δεν έχει καμία σχέση με το ΦΠΑ. Εκεί λοιπόν, πέρα από αυτό το γεγονός, συζητείται έντονα και νομίζω ότι σε ευθεία βάση ότι θα πρέπει τελικώς, αν θεωρηθεί ότι και οι δικηγόροι θα πρέπει έστω και με αυτόν τον τρόπο να συμβάλλουν φορολογικά ώστε να βοηθήσουν την οικονομική κατάσταση της χώρας, πράγμα το οποίο έχουν πράξει σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, τουλάχιστον ο φορολογικός συντελεστής, δηλαδή ο συντελεστής του ΦΠΑ, δεν θα πρέπει να ανήκει στην κατηγορία των αγαθών πολυτελείας. Η δικαιοσύνη δεν είναι αγαθό πολυτελείας, το είδαμε πλέον με τον πλέον εμφανή τρόπο και εμφαντικό τρόπο σε μια τελευταία απόφαση όπου η μη προσκόμιση του πιστοποιητικού έμφυα, για το οποίο γίνεται πάρα πολύ μεγάλος λόγος, κρίθηκε επειδή στις διατάξεις ισχύει ότι αν σε εμπράγματις αγωγές δεν προσκομιστεί αυτό το πιστοποιητικό, απορρίπτονται οι αγωγές αυτές ως απαράδεκτες. Υπάρχει μια γενναία απόφαση η οποία λέει ότι
η δυσκολία τελικά που επιβάλλεται στον πολίτη στο να προσφύγει στη δικαιοσύνη για συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματά του, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να παρεμποδίζεται από διατάξεις οι οποίες έχουν τον πλέον αντισυνταγματικό χαρακτήρα. Αν δεν υπάρξει ένα σοβαρό επίπεδο διαλόγου με την κυβέρνηση, να υπάρξει αυτό που πραγματικά απαιτείται και απαιτείται σε ένα κλάδο όπως οι δικηγόροι, η προσφυγή στη δικαιοσύνη, στο Συμβούλιο Επικρατείας, ώστε να κριθεί η συνταγματικότητα ή μη των μέτρων. Σημαντική αύξηση της στάθμης του ποταμού Εύρου σημειώθηκε χθες λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στο κεντρικό, ανατολικό και νοτιοανατολικό τμήμα της Βουλγαρίας. Την περιοχή του Ρουμενίου επισκέφθηκε χθες το πρωί ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου, ο κ. Δημήτρης Πέτροβης, μαζί με το κλιμάκιο των μηχανικών για να εκτιμήσουν αυτή την κατάσταση. Χαρακτηρίζεται, όπως μαθαίνουμε από το σχετικό δελτίο τύπου Σταθερή. Έχουμε κοντά μας τον Αντιπεριφερειάρχη Εύρου, τον κύριο Δημήτρη Πέτροβιτς, να τον καλησπέρισουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Κύριε Πέτροβιτς, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας, κυρία Θεολόγη, σε εσάς, τους τηλεθεατές σας. Θα πρέπει να πούμε ότι έτσι με τις κλασικές δυσκολίες ξεκίνησε η θητεία σας και η περίοδος αυτή του Σεπτεμβρίου, διότι το ζήτημα της αύξησης της στάθμης του ποταμού Εύρου είναι ένα παλιό θέμα, νομίζω, για τον Εύρο, όπως και εσείς το καταγράφατε χρόνια τώρα. Κύριε Θεολόγη, είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, δυστυχώς, όπως πολύ σωστά επισημαίνετε, εδώ και δεκαετίες. Ένα πρόβλημα το οποίο σχετίζεται με τα φυσικά φαινόμενα, αλλά και τις επιδράσεις των φυσικών φαινομένων, των πλημμυρικών ειδικότερα, που έχουμε εδώ στην περιοχή. Ένα πρόβλημα το οποίο πραγματικά ταλανίζει δεκαετίες τον ακριτικό Εύρο και επιπλέον έχει κοστίσει πάρα πολλά χρήματα, πολλά κονδύλια στην ελληνική πολιτεία. Είναι ένα ζήτημα που πάλι σκύπτει αυτή την ώρα και οφείλεται στα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στο κεντρικό, ανατολικό και νοτιοανατολικό τμήμα της Βουλγαρίας με έντονες βροχοπτώσεις που είχαν ως συνέπεια να αυξηθεί η στάθμη του ποταμού Εύρου. Η στάθμη του ποταμού Εύρου αυξήθηκε εξαιτίας του γεγονότος ότι εισήλθαν μεγάλοι υδάτινοι όγκοι που ειδικότερα χθες ξεπερνούσαν τα 1200 κυβικά το δευτερόλεπτο. Αυτό με εντολή του Περιφερειάρχη, του Γιώργου του Παυλίδη, αμέσως ένα κλιμάκιο των τεχνικών υπηρεσιών με επικεφαλής τον Ομιλούντα, πήγαμε στο σημείο και ειδικότερα στο Ορμένιο, όπου είχαμε υποστεί προδιετίας καταστροφές και στα δίκαια και έγινε μια πρώτη εκτίμηση της κατάστασης. Θεωρώ, κυρία Θεολόγη, ότι μετά τα τελευταία στοιχεία που έχουμε τώρα, ότι υπάρχουν πτωτικές τάσεις. Απλούστατα, αυτό το φαινόμενο, αυτός ο υδάτινος όγκος που εισήλθε εξαιτίας των βροχοπτώσεων στην ελληνική κήτη του ποταμού Εύρου, θα κατευθυνθεί τις επόμενες ημέρες προς τον νότο έως ότου τονωθεί μέσα στο πέλαγος, δηλαδή μετά το δέλτα του ποταμού. Θα μπορούσαν να γίνουν ή έχουν επισυμβεί τα τελευταία 2-3 χρόνια, γιατί έχουμε καταγράψει έτσι και πολύ σημαντικά ζητήματα και καταστροφές στις περιοχές. Υπάρχουν λοιπόν έργα τα οποία ή προηγήθηκαν ή προγραμματίζονται σε συνεργασία με τις βουλγαρικές αρχές, ούτως ώστε να μην αγωνιούμε γενικότερα στην περιοχή κάθε φορά που αυξάνεται η στάθμη του ποταμού Εύρου. Κύριος στόχος του Περιφερειάρχη, του Γιώργου του Παυλίδη, είναι να αντιμετωπιστούν σταδιακά αυτά τα προβλήματα σε συνεργασία με τις όμορες χώρες και την Βουλγαρία και την Τουρκία. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι η στόχευση του Περιφερειάρχη είναι να γίνουν μελέτες ούτως ώστε να έχουμε υπερχιλιστές σε συγκεκριμένα σημεία του νομού, υπερχιλιστές σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και τον αγροτικό πληθυσμό, που να μην επηρεάζουν και την οικονομία της περιοχής. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Το επόμενο διάστημα θα γίνουν προς αυτό το σημείο κάποιες συσκέψεις, εκτιμούμε, και θα γίνουν και ανάλογες ενέργειες. Βέβαια, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι έργα τα οποία θα δούμε την αντοχή τους εμείς, γιατί αυτά τα έργα εκτελέστηκαν μετά τις πλημμύρες την τελευταία διετία, αλλά
δεν έχουν δοκιμαστεί επί του πρακτέου, καθώς όπως γνωρίζετε τα δύο τελευταία χρόνια δεν είχαμε, ειδικά τα τελευταία χρόνια, δεν είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα. Έτσι λοιπόν αυτές οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει στα αναχώματα θα δοκιμαστούν τώρα και σαφώς θα μας αναδείξουν τα σημεία που ενδέχεται να είναι προβληματικά. Εμείς θέλουμε να ελπίζουμε και ότι δεν υπάρχουν προβληματικά σημεία. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι οι παρεμβάσεις είναι, που έχουν γίνει από την προηγούμενη διοίκηση, έγιναν προς τη σωστή κατεύθυνση. Παρόλα αυτά, κρατούμε τις επιφυλάξεις μας. Κυρίαρχος στόχος και μέλημα του κυρίου Παυλίδη και μου προσωπικά είναι, κυρία Θεολόγη, να μην κινδυνεύσουν σε καμία περίπτωση ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Αυτό είναι το κυρίαρχο στοιχείο για μας. Εκεί επικεντρωνόμαστε. Και μάλιστα όλες οι... Ναι, και θα πρέπει να σημειώσουμε και έτσι να κλείσουμε με το σχόλιο σας το γεγονός ότι όλα θα πρέπει να γίνουν σε ένα πρώιμο στάδιο, αυτήν εδώ την περίοδο, για να προλάβουμε παρά να θεραπεύσουμε. Σαφώς. Απλούστατα αυτό το διάστημα που αναλαμβάνουμε, δεν ξέρω πόσο δυνατά αντανακλαστικά μπορούμε να έχουμε, γιατί ξέρετε αυτά τα έργα δεν εκτελούνται περιόδους φθινοπόρου, αλλά εκτελούνται συνήθως την άνοιξη και το καλοκαίρι. Τώρα λοιπόν έχουμε κάποια έργα τα οποία έχουν εκτελεστεί ήδη. Θεωρητικά και οι διαβεβαιώσεις που έχουμε από την προηγούμενη διοίκηση είναι ότι έχουν ενισχυθεί τα σημεία που είχαν υποστεί ρήξη στο παρελθόν. Θέλω να πιστεύω, κυρία Θεολόγη, ότι δεν θα έχουμε προβλήματα. Στην αντίθετη περίπτωση θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα και βέβαια αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι πάντοτε θα πρέπει οι κάτοικοι να είναι σε απόλυτη ταύτιση με την διοίκηση και την πολιτική προστασία, ούτως ώστε σε περιόδους που εμφανίζονται αυτά τα φαινόμενα να μην να απομακρύνουν τα ζώα τους και τις δραστηριότητές τους από τα αναχώματα, από την λεκάνη δηλαδή που συνήθως έχουμε τα πλημμυρικά φαινόμενα. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για απόψε. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Κύριε Θεολόγη, είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, δυστυχώς όπως πολύ σωστά επισημαίνετε, εδώ και δεκαετίες. Ένα πρόβλημα το οποίο σχετίζεται με τα φυσικά φαινόμενα αλλά και τις επιδράσεις των φυσικών φαινομένων, των πλημμυρικών ειδικότερα που έχουμε εδώ στην περιοχή. Ένα πρόβλημα το οποίο πραγματικά ταλανίζει δεκαετίες τον ακριτικό Εύρο και επιπλέον έχει κοστίσει πάρα πολλά χρήματα, πολλά κονδύλια στην ελληνική πολιτεία. Είναι ένα ζήτημα που πάλι σκύπτει αυτή την ώρα και οφείλεται στα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στο κεντρικό ανατολικό και νοτιοανατολικό τμήμα της Βουλγαρίας με έντονες βροχοπτώσεις που είχαν ως συνέπεια να αυξηθεί η στάθμη του ποταμού Εύρου. Η στάθμη του ποταμού Εύρου αυξήθηκε εξαιτίας του γεγονότος ότι εισήλθαν μεγάλοι υδάτινοι όγκοι που ειδικότερα χθες ξεπερνούσαν τα 1200 κυβικά το δευτερόλεπτο. Αυτό με εντολή του Περιφερειάρχη, του Γιώργου του Παυλίδη, αμέσως ένα κλιμάκιο των τεχνικών υπηρεσιών με επικεφαλής τον Ομιλούντα, πήγαμε στο σημείο και ειδικότερα στο Ορμένιο, όπου είχαμε υποστεί προδιετίας καταστροφές και στα δίκαια και έγινε μια πρώτη εκτίμηση της κατάστασης. Θεωρώ, κυρία Θεολόγη, ότι μετά τα τελευταία στοιχεία που έχουμε τώρα, ότι υπάρχουν πτωτικές τάσεις. Απλούστατα αυτό το φαινόμενο, αυτός ο υδάτινος όγκος που εισήλθε εξαιτίας των βροχοπτώσεων στην ελληνική κήτη του ποταμού Εύρου θα κατευθυνθεί τις επόμενες ημέρες προς τον νότο έως ότου τονωθεί μέσα στο πέλαγος, δηλαδή μετά το δέλτα του ποταμού. Θα μπορούσαν να γίνουν ή έχουν επισυμβεί τα τελευταία 2-3 χρόνια, γιατί έχουμε καταγράψει έτσι και πολύ σημαντικά ζητήματα και καταστροφές στις περιοχές. Υπάρχουν λοιπόν έργα τα οποία ή προηγήθηκαν ή προγραμματίζονται σε συνεργασία με τις βουλγαρικές αρχές, ούτως ώστε να μην αγωνιούμε γενικότερα στην περιοχή κάθε φορά που αυξάνεται η στάθμη του ποταμού Εύρου.
κύριος στόχος του Περιφερειάρχη, του Γιώργου του Παυλίδη, είναι να αντιμετωπιστούν σταδιακά αυτά τα προβλήματα σε συνεργασία με τις όμορες χώρες και την Βουλγαρία και την Τουρκία. Mm-hmm. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι η στόχευση του Περιφερειάρχη είναι να γίνουν μελέτες ούτως ώστε να έχουμε υπερχιλιστές σε συγκεκριμένα σημεία του νομού, υπερχιλιστές σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και τον αγροτικό πληθυσμό, που να μην επηρεάζουν και την οικονομία της περιοχής. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παρακολουθήσαμε, κυρίες και κύριοι, ένα από τα πρώτα θέματα του δελτίου μας που αφορά στην παιδεία. Πάμε τώρα να δούμε τι περιλαμβάνει πραγματικά το νέο τύπου λύκειο και διάφορα ζητήματα να σχολιάσουμε που ανακύπτουν σχετικά με τις τράπεζες θεμάτων, συνομιλώντας ευθύς αμέσως με τον πρόεδρο των φροντιστών της Θράκης, τον κύριο Νέση Στρατιάδη, να τον καλησπερίσουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Καλώς ορίσατε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Νομίζω ότι ήταν αναγκαίο και υπήρξε επιτακτική ανάγκη μετά και το καλωσόρισμα αυτής της χρονιάς του νέου σχολικού έτους, το οποίο σηματοδοτήθηκε και από την εκδήλωση την οποία παρακολουθήσαμε και εμείς μέσα από το ρεπορτάζ που υλοποιήθηκε χθες με πρωτοβουλία του Συλλόγου Φροντιστών Θράκης. Αλήθεια, τι καινούργιο είναι αυτό το οποίο έχουμε να δούμε και να αντιμετωπίσουμε? Θα ήθελα να πω ότι αυτή η εκδήλωση που έγινε σήμερα στην Κομωτινή, χθες μάλλον, την Κυριακή, ήταν μια εκδήλωση από τις 4 που έκανε ο Σύλλογος Φροντιστών στη Θράκη. Έγιναν 2 εκδηλώσεις στο νομό Εύρου, μία στο νομό Ξάνθης και μία στο νομό Ροδόπης. Αυτές οι εκδηλώσεις είχαν σκοπό να μπορέσουν να πληροφορήσουν τον κόσμο για το τι ακριβώς είναι το νέο λύκειο. Έχουμε να πούμε ότι με την καινούργια χρονιά ήδη έχει εφαρμοστεί ο νόμος για το νέο λύκειο στην πρώτη λυκείου και φέτος για πρώτη χρονιά υπάρχουν μαθητές της δευτέρας λυκείου οι οποίοι ακολουθούν το νέο λύκειο. Θα πρέπει λοιπόν οι μαθητές να ενημερωθούν για το τι ακριβώς είναι το νέο λύκειο, να μην πανικοβληθούν από αυτά που ακούνε δεξιά και αριστερά, να δούνε πραγματικά ποιες είναι οι καινούργιες υποχρεώσεις οποίες έχουν, για να μην έχουμε ατυχή γεγονότα όπως φάνηκε την προηγούμενη χρονιά, όπου έμειναν περισσότεροι ανεξεταστέοι στην πρώτη λυκείου, γιατί ακριβώς κυρίως άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο βαθμολογούνται οι μαθητές και ο τρόπος με τον οποίο μένουν ανεξεταστέοι οι μαθητές. Και αυτό ήταν ένα καινούριο ζήτημα το οποίο δημιούργησε προβλήματα στους μαθητές της πρώτης λυκείου. Οι μαθητές δευτέρας λυκείου θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα αντιμετωπίσουν επίσης την κατάσταση της τράπεζας θεμάτων, όπως είπαμε, και το ότι ο βαθμός της δευτέρας λυκείου θα μετρήσει έστω για λίγο στην εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια. Επίσης το σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να διαλέξουν κατεύθυνση για να μπορέσουν μετά στην τρίτη λυκείου να ακολουθήσουν ένα από τους 5 κλάδους όπου θα έχουν χωριστεί οι πανεπιστημιακές σχολές, και αυτό συνεπάγεται ότι θα πρέπει να δώσουν σε 4 πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, τα οποία θα πρέπει να γνωρίζουν ποια είναι, θα πρέπει να γνωρίζουν ποια είναι η ύλη, αλλά το πιο σημαντικό, θα πρέπει να γνωρίζουν και ποιες σχολές έχει κάθε πεδίο. Εδώ έχουμε το πρόβλημα ότι το Υπουργείο δεν έχει καθορίσει το ποιες σχολές είναι σε κάθε πεδίο, δεν έχουν καθορίσει τα πανεπιστήμια το ποιο από τα 4 μαθήματα θα είναι το μάθημα με το μεγαλύτερο βαθμό, με το μεγαλύτερο συντελεστή, όπως λέμε, το οποίο θα διαμορφώνει και την βαθμολογία τους για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια. Υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμότητες, οι οποίες θα πρέπει το Υπουργείο να μεριμνήσει για να δοθούν απαντήσεις. Ελπίζουμε σε αρκετά από αυτά να έχουμε απαντήσεις μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Η εμπειρία σας, κύριε Στρατιάδη, τι καταδεικνύει αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα ή τουλάχιστον με τον με την απέτηση του τρόπου καταγραφής της σκέψης, την απέτηση, τα θέματα τα οποία, τη διατύπωση των θεμάτων, αλλά και αντίστοιχα το τι ζητάτε από τους μαθητές για την αιτιολόγηση ενός συγκεκριμένου ζητήματος, για την προσέγγιση του ζητήματος. Τι αλλάζει λοιπόν, ο τρόπος σκέψης, ο τρόπος του μαθητή αφενός, ο τρόπος διατύπωσης των εκερμηνείας των ζητημάτων αφετέρου, ή μόνο και μόνο η βαθμολόγηση που βασίζεται σε συγκεκριμένα βήματα τα οποία με ευδιάκριτο τρόπο το Υπουργείο τα δίδει?
Κοιτάξτε, το θέμα της διατύπωσης είναι γενικότερα ένα ζήτημα, δεν αλλάζει εκεί τίποτα. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι ότι οι μαθητές πάντα πρέπει να είναι σαφείς στις απαντήσεις τους και να δίνουν σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα τα οποία δέχονται. Είναι δηλαδή θέματα γενικότερης παιδείας, στα θέματα αυτά τα οποία προκύπτουν από την Τράπεζα Θεμάτων, ευρύτερης παιδείας. Κοιτάξτε, αυτό θα φανεί από το ποια ύλη θα διαμορφωθεί στα 4 πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, τα οποία δυστυχώς ακόμη μέχρι σήμερα δεν έχουμε την ύλη. Αυτά όμως τα οποία αφορούν την πρώτη και τη δευτέρα λυκείου που έχουμε μπροστά μας, γιατί την τρίτη λυκείου θα την έχουμε του χρόνου, είναι θέματα τα οποία ακολουθούν ακριβώς όπως ήταν και παλαιότερα τα πράγματα. Τα θέματα είναι τα ίδια, απλώς είναι 4 δηλαδή τα μαθήματα, τα θέματα στα οποία θα εξεταστούν σε κάθε μάθημα και θα πρέπει να απαντήσουν σε όλα για να πάρουν το άριστα. Το ζήτημα είναι ότι εκείνο που αλλάζει είναι ότι τα δύο θέματα θα μπαίνουν από τους καθηγητές τους, το πρώτο και το τρίτο, και το δεύτερο και το τέταρτο θα κληρώνεται από την Τράπεζα Θεμάτων. Να πούμε ότι η Τράπεζα Θεμάτων πέρυσι στην πρώτη λυκείου ήταν περίπου 200 θέματα στο κάθε μάθημα. Τώρα, από ό,τι πληροφορούμαστε, θα είναι γύρω στα 2.000 θέματα στο κάθε μάθημα. Άρα, όποιος πάει δηλαδή να μάθει παπαγαλία τα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων για να γράψει, νομίζω ότι κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος και θα πρέπει πραγματικά να εντρυφήσει και να μπορέσει να καταλάβει, να κατανοήσει το μάθημα και θα μπορέσει μετά να αντιμετωπίσει και τα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων, τα οποία τουλάχιστον στα μαθηματικά έχω να πω ότι δεν είναι τίποτα το φοβερό και τρομερό. Τουλάχιστον αυτά τα οποία είδαμε στην πρώτη λυκείου. Μπορώ να πω ότι σε ορισμένες φορές οι καθηγητές του σχολείου μπορεί να βάζαν και δυσκολότερα θέματα από αυτά της Τράπεζας Θεμάτων. Άρα λοιπόν το ζήτημα δεν είναι αυτή καθ' αυτή η Τράπεζα Θεμάτων, τουλάχιστον όπως ακριβώς την είδαμε μέχρι τώρα, αλλά θα πρέπει και εκεί να έχουμε τα θέματα να είναι ισοδύναμα. Βέβαια τίθεται ένα ζήτημα, δεν είναι δυνατόν στα 2.000 θέματα όλα να είναι ισοδύναμα. Ας πούμε αν τα 1.000 είναι στο δεύτερο, για το δεύτερο θέμα και τα άλλα 1.000 είναι για το τέταρτο θέμα, δεν είναι δυνατόν 1.000 θέματα να έχουν ακριβώς την ίδια ισοδυναμία. Έχουμε κάποια τέτοια ζητήματα τα οποία θα πρέπει να λυθούν και σαφώς θα πρέπει με κάποιο τρόπο να λυθούν λογικό, για να μην αισθάνεται κάποιος ότι η κληρωτίδα τον έβγαλε ένα δύσκολο θέμα και γι' αυτό δεν έγραψε τόσο καλά ή τον έβγαλε ένα εύκολο θέμα και έγραψε. Εμείς εκείνο το οποίο προσπαθούμε σαν φροντιστές να κάνουμε είναι να προετοιμάσουμε τους μαθητές να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτή την καινούργια κατάσταση, να μπορέσουν να είναι εντάξει και να αντιμετωπίσουν αυτά τα θέματα ανεξάρτητα με το ποιο θα τύχει, αν θα είναι το ένα ή το άλλο, και γενικότερα να μπορέσουν να γνωρίζουν το τι ακριβώς έχουν να αντιμετωπίσουν. Αυτό εμείς θέλουμε να δείξουμε στους μαθητές μας, να τους πούμε ότι ο βαθμός της πρώτης και της δευτέρας λυκείου μετράει μεν για την εισαγωγή του στο πανεπιστήμιο, αλλά όπως διαμορφώνονται οι συντελεστές, μετράει κατά πολύ λίγο. Μάλιστα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι μαθητές δεν πρέπει να προσέξουν και την πρώτη και τη δευτέρα. Αλλά πραγματικά το καθοριστικό είναι στην τρίτη λυκείου και στα 4 πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, τα οποία θα παίξουν καθοριστικό ρόλο για την εισαγωγή. Ανάλογα με το παιδείο, έτσι, ανάλογα με Βεβαίως. Τα 5 παιδεία. Και θα δηλαδή, μας θυμίζει, προσομοιάζει με τον παλαιότερο θεσμό των δεσμών. Βεβαίως. Και εδώ είναι ένα ερώτημα, γιατί το Υπουργείο υποτίθεται ότι ή κάποιοι φωστήρες του ότι έστειψαν το μυαλό τους για να βρουν ένα καινούριο σύστημα, το οποίο από ό,τι βλέπουμε όπως διαμορφώνεται είναι το παλιό σύστημα των δεσμών με μικρές παραλλαγές. Εκείνο που έχω να πω εγώ είναι ότι αφού οι δυσκολίες ή όποιες δυσκολίες αφορούν όλους, δεν πρέπει να πανικοβάλλεται κανείς. Όσο δύσκολα θα είναι τα θέματα για τον έναν, θα είναι και για τον άλλο μαθητή. Το ζήτημα είναι να είναι όσο γίνεται καλύτερα προετοιμασμένοι. Αλλά και ένα άλλο που θα ήθελα να πληροφορήσω στους μαθητές είναι ότι μέχρι τώρα οι επιλογές των συμμαθητών τους που ήταν με το παλιό σύστημα, από ό,τι φαίνονταν, ήταν πολύ περισσότερες από ό,τι οι επιλογές που θα έχουν αυτοί από τα 5 επιστημονικά πεδία, είπαμε, που θα πρέπει να επιλέξουν, γιατί αυτοί αναγκάζονται να επιλέξουν μόνο ένα επιστημονικό πεδίο, ενώ οι παλιότεροι μαθητές είχαν μεγαλύτερη ευχαίρεια να επιλέξουν από περισσότερα πεδία. Μάλιστα. Επίσης, θα ήταν θετικό να δούμε αν αυτό το οποίο αλλάζει. Γιατί πριν πούμε στο στούντιο, μου λέγατε χαρακτηριστικά το πώς δομήσατε κι εσείς ως ιδιοκτήτης φροντιστηρίου, συνεργαζόμενος, το πρόγραμμα, ότι υπάρχουν μερικές παράμετροι στους οποίους θα έπρεπε να δώσετε ιδιαίτερη βαρύτητα. Ποιες είναι αυτές, γιατί ομιλούμε, για τι μας πρόκειται, τι θα πρέπει δηλαδή ειδικότερα και εσείς να, από την πλευρά σας να βάλετε στο μικροσκόπιο και να δώσετε ιδιαίτερη έμφαση, αλλά και από την άλλη
και να εφιστήσετε την προσοχή των μαθητών. Εμείς εκείνο που έχουμε να πούμε σε φροντιστές είναι από τη μία μεριά ότι πρέπει οι μαθητές να κατανοήσουν πολύ καλά την ύλη της πρώτης και της δευτέρας ηλικίου, γιατί εκείνο το οποίο φημολογείται είναι ότι τα θέματα τα οποία θα γράψουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, που θα είναι χώρια από αυτές τις ενδοσχολικές, αφού δηλαδή τα παιδιά πάρουν, δώσουν ενδοσχολικές και πάρουν το απολυτήριο λυκείου, μετά θα δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις και θα διαγωνιστούν στα 4 μαθήματα. Είναι λοιπόν να ξέρουν πολύ καλά την ύλη της πρώτης και δευτέρας λυκείου, γιατί λογικό είναι να συμμετέχει και αυτή μέσα στα θέματα εξετάσεων της ΓΑΜΑ λυκείου, και όσο μπορούν να μπορέσουν, γι' αυτό θέλουμε να καθοριστεί και η ύλη της ΓΑΜΑ λυκείου από το Υπουργείο, να μπορέσουμε από μικρότερες τάξεις να προετοιμαστούμε για να αντιμετωπίσουμε την ύλη της ΓΑΜΑ λυκείου, γιατί αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι ώρες είναι πάρα πολλές. Ας πούμε για τα μαθηματικά έχω να πω ότι 8 ώρες μαθηματικά στην τρίτη λυκείου είναι πάρα πολλές ώρες, που σημαίνει ότι η ύλη θα είναι εκτεταμένη και ότι θα προχωρήσει και εις βάθος. Άρα όσο μπορούμε να προετοιμαστούμε από μικρότερες τάξεις για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα, θα ήταν το καλύτερο δυνατό. Άρα, σε ένα γενικότερο σχόλιο, με βάση και τους προσκεκλημένους που έχετε κατά καιρούς ως Σύλλογος Φροντιστών Θράκης, για να ενημερώσετε πιο άρτια και τους μαθητές, τι θα μπορούσαμε να πούμε για το νέο πρόγραμμα σπουδών των μαθητών, πού δίδεται μεγαλύτερη έμφαση ή ένταση, στον τρόπο εξέτασης, στη διεύρυνση των γνώσεων? Οι μαθητές δηλαδή πλέον πηγαίνουν στα πανεπιστήμια με τι, εισάγονται στα πανεπιστήμια με ποια εφόδια? Κοιτάξτε, πάντα για να εισαχθεί κάποιος μαθητής στο πανεπιστήμιο σημαίνει ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσει την ύλη την οποία έχει μπροστά του όσο γίνεται καλύτερα, να την προχωρήσει βάθος, να την κατανοήσει για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τη δυσκολία των θεμάτων. Από εκεί και μετά δεν έχουν αλλάξει τα κριτήρια το πώς θα θέλαμε πιθανόν ένα άλλο σύστημα το οποίο θα αναδεικνύει τις δεξιότητες των μαθητών και πάνω σε αυτές να κρίνουν τα παιδιά καθένα ξεχωριστά, και αυτές θα είναι που θα καθορίσουν και την εισαγωγή τους στο πανεπιστήμιο και την εξέλιξή τους γενικότερα μετά. Όντως τέτοιες τομές μεγάλες στην παιδεία δεν έχουν γίνει. Άρα εμείς αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση η οποία συνεχίζεται, ας το πούμε, απλώς αλλάζουν τα δεδομένα, και εκεί θα πρέπει να δώσουμε το βάρος και οι μαθητές να δώσουν το βάρος να μπορούν να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι μέσα από αυτά τα καινούργια τεχνικά δεδομένα, γιατί στη λογική δεν αλλάζουν και πολλά πράγματα. Δράτε με τις ευκαιρίες ότι σας έχουμε κοντά μας για να θέσω και ένα ακόμη ερώτημα, το οποίο σχετίζεται με τις οικονομικά δύσκολες εποχές τις οποίες βιώνουμε. Πόσο άμεσα μπορούν τελικά οι γονείς να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καιρών και στα ιδιαίτερα μαθήματα ή στα επιπλέον μαθήματα, στα επιπρόσθετα φροντιστήρια δηλαδή των παιδιών τους? Ναι, κοιτάξτε, εμείς να πούμε ότι όντως αυτό που λέτε το βλέπουμε και εμείς στις δικές μας στα φροντιστήρια, ότι ο κόσμος έχει πλέον πολύ μεγάλες οικονομικές δυσκολίες. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Ήδη τα δίδακτρα είναι αρκετά χαμηλότερα από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια και έχουν αναπροσαρμοστεί οι τιμές ανάλογα με τις καινούργιες συνθήκες. Απ' την άλλη μεριά έχουμε να πούμε ότι προσπαθούμε να βοηθήσουμε με κάθε τρόπο ειδικά οικονομικά αδύνατους μαθητές σε συμφωνίες που κάνουν τα φροντιστήρια με συγκεκριμένους μαθητές ή τους γονείς τους. Το άλλο που έχω να πω είναι ότι αυτό που θίξατε και προηγούμενα, ότι τα ιδιαίτερα μαθήματα και ειδικά από συναδέλφους οι οποίοι είναι στο δημόσιο, θεωρούμε σαν σύλλογος ότι είναι μια απαράδεκτη ενέργεια η οποία γίνεται, είναι μια παραοικονομία η οποία δημιουργεί και μεγάλα προβλήματα και στην οικονομία, αλλά από την άλλη μεριά εμείς σαν φροντιστές και σαν φροντιστήρια έχουμε να δείξουμε και τη δουλειά μας και τα αποτελέσματά μας. Κανένας άλλος δεν νομίζω ότι μέχρι τώρα επίσημα αναδεικνύει αυτή τη δουλειά, γιατί όπως θα είδατε και φέτος και τα φροντιστήρια ανακοινώνουν και τις επιτυχίες τους και ελέγχονται και από το κράτος για τα οικονομικά τους δεδομένα και για όλα. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει σε αυτούς που σε όλο αυτό το παρακύκλωμα της παραοικονομίας με τα ιδιαίτερα, και καλό και τους γονείς να το προσέξουν ιδιαιτέρως, αλλά καλό και την πολιτεία να δώσει κάποτε να στρέψει το μάτι της και προς τα εκεί, για να μπορέσει να δοθεί
ένα τέλος ή τουλάχιστον να περιοριστεί αυτό το φαινόμενο, το οποίο νομίζω ότι δεν βοηθάει ούτε τους μαθητές, αλλά ότι βοηθάει και την ελληνική οικονομία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για απόψε, να είστε καλά. Θα ήθελα να πω ότι αυτή η εκδήλωση που έγινε σήμερα στην Κομωτινή, χτες μάλλον, την Κυριακή, ήταν μια εκδήλωση από τις 4 που έκανε ο Σύλλογος Φροντιστών στη Θράκη. Έγιναν 2 εκδηλώσεις στο νομό Εύρου, μία στο νομό Ξάνθης και μία στο νομό Ροδόπης. Αυτές οι εκδηλώσεις είχαν σκοπό να μπορέσουν να πληροφορήσουν τον κόσμο για το τι ακριβώς είναι το νέο λύκειο. Έχουμε να πούμε ότι με την καινούργια χρονιά ήδη έχει εφαρμοστεί ο νόμος για το νέο λύκειο στην πρώτη λυκείου και φέτος για πρώτη χρονιά υπάρχουν μαθητές της δευτέρας λυκείου οι οποίοι ακολουθούν το νέο λύκειο. Θα πρέπει λοιπόν οι μαθητές να ενημερωθούν για το τι ακριβώς είναι το νέο λύκειο, να μην πανικοβληθούν από αυτά που ακούνε δεξιά και αριστερά, να δούνε πραγματικά ποιες είναι οι καινούργιες υποχρεώσεις τις οποίες έχουν, για να μην έχουμε ατυχή γεγονότα όπως φάνηκε την προηγούμενη χρονιά, που έμειναν περισσότεροι ανεξεταστέοι στην πρώτη λυκείου, γιατί ακριβώς κυρίως άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο βαθμολογούνται οι μαθητές και ο τρόπος με τον οποίο μένουν ανεξεταστέοι οι μαθητές. Και αυτό ήταν ένα καινούριο ζήτημα το οποίο δημιούργησε προβλήματα στους μαθητές της πρώτης λυκείου. Οι μαθητές δευτέρας λυκείου θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα αντιμετωπίσουν επίσης την κατάσταση της τράπεζας θεμάτων, όπως είπαμε, και το ότι ο βαθμός της δευτέρας λυκείου θα μετρήσει έστω για λίγο στην εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια. Επίσης το σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να διαλέξουν κατεύθυνση για να μπορέσουν μετά στην τρίτη λυκείου να ακολουθήσουν ένα από τους 5 κλάδους όπου θα έχουν χωριστεί οι πανεπιστημιακές σχολές, και αυτό συνεπάγεται ότι θα πρέπει να δώσουν σε 4 πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, τα οποία θα πρέπει να γνωρίζουν ποια είναι, θα πρέπει να γνωρίζουν ποια είναι η ύλη, αλλά το πιο σημαντικό, θα πρέπει να γνωρίζουν και ποιες σχολές έχει κάθε πεδίο. Εδώ έχουμε το πρόβλημα ότι το Υπουργείο δεν έχει καθορίσει το ποιες σχολές είναι σε κάθε πεδίο. Δεν έχουν καθορίσει τα πανεπιστήμια το ποιο από τα 4 μαθήματα θα είναι το μάθημα με το μεγαλύτερο βαθμό, με το μεγαλύτερο συντελεστή, όπως λέμε, το οποίο θα διαμορφώνει και την βαθμολογία τους για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια. Υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμότητες, οι οποίες θα πρέπει το Υπουργείο να μεριμνήσει για να δοθούν απαντήσεις. Ελπίζουμε σε αρκετά από αυτά να έχουμε απαντήσεις μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Η εμπειρία σας, κύριε Στρατιάδη, τι καταδεικνύει αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα ή τουλάχιστον με την απέτηση του τρόπου καταγραφής της σκέψης, την απέτηση, τα θέματα τα οποία, τη διατύπωση των θεμάτων, αλλά και αντίστοιχα το τι ζητάτε από τους μαθητές για την αιτιολόγηση ενός συγκεκριμένου ζητήματος, για την προσέγγιση του ζητήματος. Τι αλλάζει λοιπόν, ο τρόπος σκέψης, ο τρόπος του μαθητή αφενός, ο τρόπος διατύπωσης των ερμηνείας των ζητημάτων αφετέρου, ή μόνο και μόνο η βαθμολόγηση που βασίζεται σε συγκεκριμένα βήματα τα οποία με ευδιάκριτο τρόπο το Υπουργείο τα δίδει. Κοιτάξτε, το θέμα της διατύπωσης είναι γενικότερα ένα ζήτημα, δεν αλλάζει εκεί τίποτα. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι ότι οι μαθητές πάντα πρέπει να είναι σαφείς στις απαντήσεις τους και να δίνουν σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα τα οποία δέχονται. Είναι και δηλαδή θέματα γενικότερης παιδείας στα θέματα αυτά τα οποία προκύπτουν από την Τράπεζα Θεμάτων, ευρύτερης παιδείας. Κοιτάξτε, αυτό θα φανεί από το ποια ύλη θα διαμορφωθεί στα 4 πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, τα οποία δυστυχώς ακόμη μέχρι σήμερα δεν έχουμε την ύλη. Αυτά όμως τα οποία αφορούν την πρώτη και τη δευτέρα λυκείου που έχουμε μπροστά μας, γιατί την τρίτη λυκείου θα την έχουμε του χρόνου, είναι θέματα τα οποία ακολουθούν ακριβώς όπως ήταν και παλαιότερα τα πράγματα. Τα θέματα είναι τα ίδια, απλώς είναι 4 δηλαδή τα θέματα στα οποία θα εξεταστούν σε κάθε μάθημα και θα πρέπει να απαντήσουν σε όλα για να πάρουν το άριστα. Περνάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, εμείς να μάθουμε λεπτομέρειες για την ένστολη διαμαρτυρία των αριστεροδομικών, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 5 Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την ΔΕΘ. Κοντά μας έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης, την κυρία Τζανά, την καλησπέρισουμε. Κυρία Τζανά, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Καλησπέρα σας, κυρία Σαλόγη.
Η θεματολογία λίγο πολύ είναι γνωστή και οι λόγοι της διαμαρτυρίας σας και για αυτήν εδώ την εκδήλωση. Το θέμα είναι κατά πόσο τελικά ασχολήθηκε με τα αιτήματά σας ο Πρωθυπουργός και φάνηκε να δίνει τελικά και λύσεις σε θέματα τα οποία και χρονίζουν και υπάρχουν και αντίστοιχες δικαστικές αποφάσεις, όπως αυτό των επιδομάτων. Καμία λύση δεν έδωσε ο κ. Πρωθυπουργός, δυστυχώς. Η κινητοποίησή μας στέθηκε από απόλυτη επιτυχία. Τολμώ να πω ότι ήταν η μαζικότερη κινητοποίηση που έχω δει τα τελευταία χρόνια εν ώψη ΔΕΘ όσον αφορά τα σώματα ασφαλείας. Και δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά, γιατί πλέον ο κόμπος έχει όχι απλά φτάσει στο χτένι, δεν αντέχουν άλλο πια οι ένστολοι. Έχουν επαξιωθεί στο έπακρο από την κυβέρνηση, από τη συγκυβέρνηση αυτή τη συγκεκριμένη. Μας χτυπάνε στην πλάτη και δηλώσεις αγάπης και συμπάθειας γίνονται κατά κόρον, αλλά έργα δεν βλέπουμε ούτε από τον κύριο Σαμαρά, ούτε και καμία πρόθεση από τον κύριο Βενιζέλο να υλοποιήσουν τις δικές τους δεσμεύσεις καταρχήν. Όμως φτάσαμε πλέον να δούμε και το εξής. Η κυβέρνηση να μην σέβεται τις δικαστικές αποφάσεις. Δικαστική απόφαση του ΣΤΕ που βγάζαν τις συνταγματικές περικοπές που έγιναν στους ενστόλους, την οποία αρχικά η κυβέρνηση διαστόματος του κ. Σταϊκούρα διαβεβαίωσε τους εκπροσώπους των ομοσπονδιών μας ότι άμεσα θα γίνει σεβαστή και θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για την συμμόρφωση με τα διατασσόμενα στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ανταυτού είδαμε να ροκανίζουν το χρόνο και στο προγραμματισμένο ραντεβού με τον κύριο Χαρδούβελη να απαξιώνουν στο έπακρο τους ενστόλους όταν οι εκπρόσωποι μας πήγαν εκεί και συνάντησαν 5 δημιουργία στον ΜΑΤ να τους περιμένουν αντί για τον κύριο Χαρδούβελη, ο οποίος τους συμπλέσει ο ίδιος. Αυτό λοιπόν που αξιώσαμε στην κινητοποίηση είναι ο σεβασμός και στο πρόσωπο των ενστόλων και στο έργο τους που οφείλει να επιδεικνύει η κυβέρνηση, η άμεση συμμόρφωσή της με την ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και η αποκατάσταση των ασφαλιστικών μας ταμείων μετά από τις ληστρικές επιδρομές που η ίδια η κυβέρνηση επιχείρησε σε βάρος των ταμείων μας. Ευελπιστούσαμε ότι ο κύριος Πρωθυπουργός θα έπαιρνε αυτό το ηχηρό μήνυμα που δόθηκε από τη μαζικότατη κινητοποίηση που έγινε την 5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη με χιλιάδες ένστολους να συμμετέχουν και οι δηλώσεις την επόμενη μέρα θα ήταν συγκεκριμένες. Ανταυτού εισπράξαν μία οριστολογία και πάλι, δηλώσεις αγάπης, συμπάθειας και εκτίμησης, αλλά να μας συγχωρεί ο κύριος Πρωθυπουργός, δεν ζητήσαμε αυτό. Ζητήσαμε συγκεκριμένες απαντήσεις, συγκεκριμένες δεσμεύσεις σε συγκεκριμένα θέματα. Και για να πούμε και την αλήθεια των πραγμάτων, ο κύριος Πρωθυπουργός στην προεκλογική του εκστρατεία ήταν αυτός που δήλωνε ότι θα αποκαταστήσει τους ένστολους και μάλιστα στα επίπεδα του 2009. Όχι μόνο δεν το έκανε, αλλά έφερε και δεύτερο και τρίτο μνημόνιο και οι ένστολοι χωρίς να αντιδράσουν ουσιαστικά στις περικοπές του πρώτου και δεύτερου μνημονίου, όταν ήρθε και το τρίτο μνημόνιο που μας έκανε άδικες πλέον περικοπές που δεν έγιναν σε κανέναν άλλο πρώτο παρά σε εμάς, αναγκαστήκαμε να προσφύγουμε στο ΣΤΕ. Λοιπόν, η κυβέρνηση υποχρεούται ασυζητητή να συμμορφώνεται στις δικαστικές αποφάσεις όπως απαιτεί και η ίδια και σωστά απαιτεί από όλους μας τους πολίτες. Δεν είναι δυνατόν όμως να απαιτείς από τους πολίτες συμμόρφωση στους νόμους και η ίδια η κυβέρνηση να παρανομεί. Οι επόμενες προγραμματισμένες κινήσεις βάσει και αυτού του γεγονότος ποιες θα είναι, κυρία Ζανά? Τι θα κάνει η Πανελλήνια Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων? Βεβαίως. Δηλώθηκε μετά από την συνάντηση που υπήρξε με τον κύριο Ορφανό στο τέλος της πορείας μας που έγινε προς το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, δηλώθηκε από τους Προέδρους των Ομοσπονδιών ότι εφόσον δεν ικανοποιηθούμε από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού την επόμενη μέρα, ο αγώνας μας θα συνεχιστεί, θα κλιμακωθούν οι αντιδράσεις και δυστυχώς ο Πρωθυπουργός δεν δεσμεύτηκε σε κάτι τελικά επί της ουσίας, οπότε είναι μονόδρομος η κλιμάκωση των αντιδράσεων και αυτό θα γίνει. Δηλώσαμε ότι θα μας αναγκάσει η κυβέρνηση να κατεβούμε ακόμη και σε απεργία.
Και για όλους αυτούς, τα παπαγαλάκια που βγαίνουν και λένε ότι είναι αντισυνταγματικό αυτό και τα λοιπά, λοιπόν τους απαντάμε ότι το Σύνταγμα το κουρέλιασε η κυβέρνηση με αυτά που κάνει, όχι εμείς. Μάλιστα, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό και μακάρι να ακούγονταν από κάθε συντεχνιακή ομάδα, από κάθε παραγωγικό φορέα και να υπήρξαν αντιδράσεις για να μπορούμε να πούμε ότι προχωράμε στο επόμενο στάδιο της αφύπνισης, το οποίο έχουμε ανάγκη ειδικότερα ως έθνος. Κύριε Ζανά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για απόψε. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καμία λύση δεν έδωσε ο κ. Πρωθυπουργός, δυστυχώς. Η κινητοποίησή μας στέθηκε από απόλυτη επιτυχία. Τολμώ να πω ότι ήταν η μαζικότερη κινητοποίηση που έχω δει τα τελευταία χρόνια εν ώψη ΔΕΘ όσον αφορά τα σώματα ασφαλείας. Και δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά, γιατί πλέον ο κόμπος έχει όχι απλά φτάσει στο χτένι, δεν αντέχουν άλλο πια οι ένστολοι. Έχουν επαξιωθεί στο έπακρο από την κυβέρνηση, από τη συγκυβέρνηση αυτή τη συγκεκριμένη. Μας χτυπάνε στην πλάτη και δηλώσεις αγάπης και συμπάθειας γίνονται κατά κόρον, αλλά έργα δεν βλέπουμε ούτε από τον κύριο Σαμαρά, ούτε και καμία πρόθεση από τον κύριο Βενιζέλο να υλοποιήσουν τις δικές τους δεσμεύσεις καταρχήν. Όμως φτάσαμε πλέον να δούμε και το εξής. Η κυβέρνηση να μην σέβεται τις δικαστικές αποφάσεις. Δικαστική απόφαση του ΣΤΕ που βγάζαν τις συνταγματικές περικοπές που έγιναν στους ενστόλους, την οποία αρχικά η κυβέρνηση διαστόματος του κ. Σταϊκούρα διαβεβαίωσε τους εκπροσώπους των ομοσπονδιών μας ότι άμεσα θα γίνει σεβαστή και θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για την συμμόρφωση με τα διατασσόμενα στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ανταυτού είδαμε να ροκανίζουν το χρόνο και στο προγραμματισμένο ραντεβού με τον κύριο Χαρδούβελη να απαξιώνουν στο έπακρο τους ενστόλους, όταν οι εκπρόσωποι μας πήγαν εκεί και συνάντησαν 5 δημιουργία στο ΜΑΤ να τους περιμένουν, αντί για τον κύριο Χαρδούβελη, ο οποίος τους συμπλέσει ο ίδιος. Αυτό λοιπόν που αξιώσαμε στην κινητοποίηση είναι ο σεβασμός και στο πρόσωπο των εστόλων και στο έργο τους που οφείλει να επιδεικνύει η κυβέρνηση, η άμεση συμμόρφωσή της με την ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και η αποκατάσταση των ασφαλιστικών μας ταμείων μετά από τις ληστρικές επιδρομές που η ίδια κυβέρνηση επιχείρησε σε βάρος των ταμείων μας. Ευελπιστούσαμε ότι ο κύριος Πρωθυπουργός θα έπαιρνε αυτό το ηχηρό μήνυμα που δόθηκε από τη μαζικότατη κινητοποίηση που έγινε την 5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, με χιλιάδες ένστολους να συμμετέχουν, και οι δηλώσεις την επόμενη μέρα θα ήταν συγκεκριμένες. Ανταυτού εισπράξαμε μια οριστολογία και πάλι, δηλώσεις αγάπης, συμπάθειας και εκτίμησης, αλλά να μας συγχωρεί ο κύριος Πρωθυπουργός, δεν ζητήσαμε αυτό. Ζητήσαμε συγκεκριμένες απαντήσεις, συγκεκριμένες δεσμεύσεις σε συγκεκριμένα θέματα. Και για να πούμε και την αλήθεια των πραγμάτων, ο κύριος Πρωθυπουργός στην προεκλογική του εκστρατεία ήταν αυτός που δήλωνε ότι θα αποκαταστήσει τους ένστολους και μάλιστα στα επίπεδα του 2009. Όχι μόνο δεν το έκανε, αλλά έφερε και δεύτερο και τρίτο μνημόνιο και οι ένστολοι χωρίς να αντιδράσουν ουσιαστικά στις περικοπές του πρώτου και δευτέρου μνημονίου, όταν ήρθε και το τρίτο μνημόνιο που μας έκανε άδικες πλέον περικοπές που δεν έγιναν σε κανέναν άλλο πρώτο παρά σε εμάς, αναγκαστήκαμε να προσφύγουμε στο ΣΤΕ. Λοιπόν, η κυβέρνηση υποχρεούται ασυζητητή να συμμορφώνεται στις δικαστικές αποφάσεις όπως απαιτεί και η ίδια και σωστά απαιτεί από όλους μας τους πολίτες. Δεν είναι δυνατόν όμως να απαιτείς από τους πολίτες συμμόρφωση στους νόμους και η ίδια η κυβέρνηση να πάει. Και σε αυτό το σημείο θα περάσουμε στην αθλητική σας ενημέρωση από τον Κώστα το Κότσι. Οι παλέμαχοι της ΑΕΚ Κομωτίνης πραγματοποίησαν φιλικό αγώνα στο γήπεδο της Παραδημής με αντίπαλο την αντίστοιχη τουρκική ομάδα της Μύρνης με σκοπό την καλύτερη σύσφυξη των σχέσεων. Αντάλλαξαν δώρα πριν τον αγώνα τόσο ο πρόεδρος της ΑΕΚ Κομωτίνης, ο Γιάννης Μιλιατζόπουλος, όσο και ο αντίστοιχος πρόεδρος της τουρκικής ομάδας, και έδωσαν ραντεβού και για το μέλλον. Η τουρκική ομάδα της Μύρνης είχε πραγματοποιήσει τουρνουά στα Σκόπια, ενώ ακολούθησε ο φιλικός αγώνας με τους παλέμαχους της ΑΕΚ Κομωτίνης και θα δοθεί ραντεβού το αντίστοιχο με την ομάδα της Σμύρνης στη Τουρκία.
Έτσι έχουν τα πράγματα μέχρι αυτήν εδώ την ώρα, κυρίες και κύριοι. Μείνετε μαζί μας, ακολουθεί το πρόγραμμα του σταθμού. Ένω για τα τελευταία νέα ενημερωνώσεις από τον Κώστα Τοκότση στις 11.30 το βράδυ. Από όλους εμάς, πολλές ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Κυρίες και κύριοι, καληνύχτα σας.